Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την πολύπαθη δημόσια υγεία στην Κρήτη, τι γίνεται στα Χανιά, εκεί στο νοσοκομείο Χανίων και στην παιδοχειρουργική κλινική, την πολύπαθη που φαίνεται ότι δοκιμάζεται κι άλλο. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Βαρδί Γεωργακάκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χανίων και μαζί του, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ευτύχης Κοντορινάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα και από τα Χανιά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Σαββίδη. Κύριε Γεωργακάκη, είδα μια ανακοίνωση από το νοσοκομείο Χανίων σχετικά με τα ραντεβού που κλείστηκαν την πρώτη μέρα, την πρώτη εργάσιμη μέρα του χρόνου. Από εκεί θα σας ξεκινήσω. Μέσα στο διάστημα από τις 9 έως τη 1 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, κλείστηκαν περισσότερο από 1000 ραντεβού και ουσιαστικά κλείστηκαν όλα τα ραντεβού. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Και αυτό γίνεται κάθε φορά, κυρία Καριωτάκη, η οποία κάθε πρώτη του μήνα ή κάθε πρώτη εργάσιμη του μήνα, σε κλάσματα δευτερολέπτου, για να καταλάβετε, σε 2 λεπτά μέσα κλειστήκαν όλα τα ραντεβού του γαστροεντερολογικού ιατρείου. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες. Αυτό σημαίνει ακριβώς, δείχνει το μέγεθος των αναγκών και την ανάγκη των πολιτών να επισκεπτούν τα δημόσια νοσοκομεία και πόσο πολύ τα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πολιτεία μας, τόπος μας και ειδικά η Κρητική, θα έλεγα. Και την ίδια ώρα που οι Κρητικοί τα έχουν ανάγκη, μπορούν τα νοσοκομεία να ανταπεξέλθουν? Το νοσοκομείο Χανίων μπορεί να ανταπεξέλθει? Κοιτάξτε να δείτε. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή της χώρας και ιδιαίτερα τα νοσοκομεία της Κρήτης, θα έλεγα ένα παραπάνω, κυρία Καριωτάκη, δουλεύουν χάρη στο φιλότιμο των συναδέλφων. Είναι τόσο τραγικές οι ελλείψεις, είναι τόσο μεγάλες οι ελλείψεις στα νοσοκομεία, που πραγματικά δίνουμε μεγάλο αγώνα σε όλες τις ειδικότητες και σε όλους τους κλάδους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να είμαστε σωστοί. Μέχρι τώρα, με προσπάθειες πάνω από τις δυνάμεις μας, τα έχουμε βγάλει πέρα και έχουμε δώσει τον αγώνα. Αν δεν... Δεν σας άκουσα? Όχι, σας ακούμε. Σας ακούμε, εμείς σας ακούμε μια χαρά. Λέω, μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει και έχουμε ανταπεξέλθει με πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά με υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού των εργαζομένων και όλων των ειδικοτήτων, πιστέψτε με, πραγματικά. Από την καθαρίστρια μέχρι τους διευθυντές των τμήματων, από παθολόγους, χειρούργους, από τεχνικές υπηρεσίες, μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Μάλιστα. Κύριε Κοντορινάκη, να πάμε και σε εσάς, να δούμε λίγο τι γίνεται και με την παιδοχειρουργική, έτσι, αποδυναμώνεται κι άλλο? Η παιδοχειρουργική, κύριε Καριωτάκη, επειδή δεν ακούμε και πολύ καλά, δεν σας ακούω και πολύ καλά. Ο κύριος Σαββίδης, ο συνάδελφος, ο κύριος Σαββίδης σας ρώτησε. Ο κύριος Σαββίδης, ναι, κύριε Σαββίδη, εάν εξακολουθήσουν οι προθέσεις που υπάρχουν από την ΥΠΕ Ηρακλείου, από την κεντρική ΥΠΕ, από την ΥΠΕ Κρήτης, οι οποίες προθέσεις πραγματοποιηθούν κιόλας και επιμείνουν οι δύο παιδοχειρουργοί της παιδοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων, η μία επί της ουσίας που είναι η κυρία... Η κυρία Δέδε, επιμείνουν να πραγματοποιούν εφημερίες στο Παγνή, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα μετά στο νοσοκομείο Χανίων. Ήδη η κυρία Δέδε έχει προχωρήσει σε παρέτηση, έχει καταθέσει παρέτηση. Μάλιστα. Παρέτηση η οποία δεν είναι προσχηματική ούτε για να εκφοβήσει, είναι πραγματική, δηλαδή δεν θα την πάρει πίσω. Ουσιαστικά έχουμε μπει σε ένα φαύλο. Ουσιαστικά έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Παίρνουμε εμείς γιατρούς από εσάς, έρχεστε εσείς εδώ, φεύγουν οι γιατροί από εσάς, μετά φεύγουν από εμάς και τέλος πάντων στο τέλος έχουμε βρεθεί όλες οι κλινικές μέσα σε άκρες όλων των νοσοκομείων της Κρήτης να είναι υποκατάρρευση. Ναι, δεν θα έλεγα ακριβώς υποκατάρρευση. Έτσι είναι βαριά που βγαίνει αυτή για να μην μας περιπτώσει. Μην περνάει και στον κόσμο κάτι ότι ξέρετε ότι κινδυνεύει και τα λοιπά. Όμως, εάν δεν υπάρχει ένας καλύτερος σχεδιασμός για τα νοσοκομεία της Κρήτης, ναι, μπορεί να φτάσουμε και εκεί μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, δεν το αποκλείω και αυτό. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακόμη τη λέξη αυτή κατάρρευση. Δεν είμαστε τουλάχιστον στο νοσοκομείο Χανίων. Όμως, μέχρι το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να γίνει και αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο η παιδοχειρουργή.
δεν είναι μόνο η παιδοχειρουργική, είναι πάρα πολλές ειδικότητες που στο νοσοκομείο Χανίων έχουμε έλλειψη. Στα ΤΕΠ έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Η αναμονή μπορεί να ξεπεράσει και τις 5 και τις 8 και τις 10 ώρες. Στα ΤΕΠ, 8 ώρες. Βέβαια. Και αυτό φανερώνει την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη δυστυχώς πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Παρόλο την προσπάθεια που καταβάλουν οι συνάδελφοι από την πρωτοβάθμια, είναι τόσο λίγοι πλέον και από τα τόμη και από τα περιφερειακά ιατρία, είναι τόσο ελάχιστοι πλέον που δεν μπορούν να βάλουν πλάτη και σχετικά με τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων, ώστε να μην πηγαίνει, να μην έχει όλος ο κόσμος που χρειάζεται πρωτοβάθμια περίθαλψη στο ΤΕΠ του νοσοκομείου. Δηλαδή μπορεί να εμπειρατό να αντιμετωπιστεί από την πρωτοβάθμια, μπορεί ένα καράματα, μπορεί κάποια κάκωση, μπορεί οτιδήποτε. Όμως όλοι έρχονται στο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το αδιαφόρητο στο τμήμα πρώτων βοηθειών στα ΤΕΠ, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται. Εμείς γινόμαστε μάρτυρες κάθε μέρα ανθρώπων που ταλαιπωρούνται στα ΤΕΠ και δεν μπορούν να τους βλέπουν και στα μάτια. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Βλέπω τους ανθρώπους, έρχονται, με βρίσκουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Από την άλλη, βλέπω συναδέλφους, είτε νοσηλευτές, είτε γιατρούς, είτε παρασκευαστές, όλες οι ειδικότητες και καθαριότητα. Τέτοια στα ΤΕΠ δεν εμπλέκονται μόνο οι γιατροί και νοσηλευτές, εμπλέκονται όλες οι ειδικότητες. Να τρέχουν σαν τρελοί και να τρέχουν και να μην φτάνουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στον κακό σχεδιασμό που υπάρχει εδώ και χρόνια από τις κυβερνήσεις πρώην και νυν, που δεν έχουν στόχο να δυναμώσει η πρωτοβάθμια φροντίδα ώστε να ανακουφιστούν τα νοσοκομεία, παρά όλοι τρέχουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Και μέσα σε αυτό το κυκαιώνα προβλημάτων που μας περιγράφεται, είχαμε και μία αλλαγή στο Υπουργείο Υγείας, αλλαγή σκυτάλης, κύριε Γεωργακάκη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι έτσι, ένα σχόλιο για να κλείσουμε και την συζήτησή μας. Να το κάνουμε το σχόλιο, να το κάνουμε κυρία Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη σε όσον αφορά το νέο Υπουργό Υγείας και να πούμε ότι... Ο οποίος είναι και παλιός βέβαια, έτσι, επιστρέφει, είναι γνώριμο πρόσωπο. Το ίδιο έργο το έχουμε ξαναδεί. Uh-huh. Το ίδιο έργο το έχουμε ξαναδεί και δυστυχώς δεν το έχουμε δει από την καλή του πλευρά. Ξέρουμε τι εστί ο νέος Υπουργός Υγείας, ξέρουμε τις προθέσεις του. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε αγώνα και μάχη και πραγματικά θα δοθεί μάχη και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μάχη για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Uh-huh. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη με τα υπόλοιπα σωματεία της Κρήτης, να κρατήσουμε τα νοσοκομεία της Κρήτης και να μην παραδοθούμε. Δεν θα επιτρέψουμε να κλειστούν νοσοκομεία, δεν θα επιτρέψουμε συγχωνεύσεις. Θα αγωνιστούμε πραγματικά και θα δώσουμε την ψυχή μας για αυτό το πράγμα. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι συμπολίτες μας. Mm. Οι προθέσεις του κυρίου Γεωργιάδη τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Γεωργακάκη... Ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπήκε για να εκπληρώσει και να εκτελέσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια, καθώς μιλάμε, κύριε Γεωργακάκη, ρίχνω μια ματιά στα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας σχετικά με τις πληρότητες σε πραγματικό χρόνο για τα νοσοκομεία και βλέπω τι γίνεται αυτή την ώρα και στις παθολογικές κλινικές και στις COVID κλινικές των νοσοκομείων Χανίων. Είστε κι εσείς σε πολύ πολύ μεγάλη πίεση, σωστά? Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε. Είμαστε σε πραγματικά πολύ μεγάλη πίεση. Η πληρότητα στο νοσοκομείο μας αγγίζει σχεδόν το 100% από τις κλινικές και από τα τμήματα. Η σκεψιμότητα στα επίγοντα είναι τεράστια, όπως που είπε ο συνάδελφος ο κ. Κοντορινάκης. Η ταλαιπωρία των ασθενών είναι τεράστια στα επίγοντα και συμπάσχουμε και εμείς μαζί τους. Επίσης έχουμε, συγγνώμη που διακόπτω τον Πρόεδρο, ένα σοβαρότατο πρόβλημα που έχει προκύψει εδώ και καιρό με την ψυχιατρική κλινική. Αυτό αξίζει να αναφερθεί. Η ψυχιατρική, η ψυχική είναι ένα υγεία θέμα που είναι... Το έχουμε αναδείξει. Νομίζω ότι σε όλη την Κρήτη η ψυχική υγεία είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη πληγή. Είναι όμως το τελευταίο στο νοσοκομείο Χανίων. Αυτή τη στιγμή έχει καλεστεί με την ασθένεια του δεύτερου γιατρού που υπήρχε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας. Έχει καλεστεί ο διευθυντής και μεγάλο σε ηλικία πλέον να αναγκαστεί να καλύψει όλες τις μέρες της εφημερίας του μήνα μέχρι να επιστρέψει ο συνάδελφός του, για ένα μήνα αν χρειαστεί δηλαδή, για 22 μέρες έχει πάρει αναρωτική ο συνάδελφος. Ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Εφημερίζει 30 φορές το μήνα, έτσι, 30 ημέρες κάθε το μήνα. Μέρα, ο οποίος είναι και κάποιας ηλικίας, είναι στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, είναι ο κύριος Γουλιέλμος, ο οποίος πρόσφατα έκανε και ένα χαρτί και ενημέρωσε την εισαγγελία Χανίων, την αρμόδια ΥΠΕ,
τους φορείς, το σύλλογο, για το τι, την επικινδυνότητα και το μέγεθος που μπορεί να έχει από εδώ και πέρα τις συνέπειες των προβλημάτων των ανθρώπων με την ψυχική υγεία. Πραγματικά οι άνθρωποι έρχονται και εξετάζονται από τους γιατρούς και εξετάζονται εντάχει που λέμε, να μην πούμε τη λέξη τσεπέτα, γιατί δεν προλαβαίνουν να τους δουν και να τους εξετάσουν. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση ο κύριος Γουλιέλμος, έχει σταλθεί παντού και αν θέλετε μπορώ να σας την προωθήσω, να την έχετε κι εσείς λοιπόν, για την... Επειδή είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γεωργακάκη, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και έχουμε ξανασχοληθεί, εμείς θα ανανεώσουμε και το ραντεβού και θα το αναδείξουμε και θα το ψάξουμε κι εμείς δημοσιογραφικά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί πιέζει δυστυχώς και ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι μια. Κυρία Καριωτάκη, κύριε Σαββίδη, και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τη δυνατότητα από εδώ και όσο μπορούμε από κοινού να αναδείξουμε τα προβλήματά μας και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα υγείας. Γιατί αυτό μας αξίζει πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Το ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι τεράστιο. Στην Κρήτη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το δούμε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στην εγκληματικότητα σε πολλούς τομείς. Είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, κύριε Γεωργακάκη. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα βόμβα. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς εδώ υποτίθεται τώρα ότι φτιάζουμε μια καινούρια. Όχι, φτιάζουμε μια καινούρια ψυχιατρική μονάδα. Ένα κληροδότημα το οποίο θα πάμε να το δουλέψουμε πώς, με τι προσωπικό, με τι γιατρούς. Δεν θα το δουλέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.